Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο 9, όπου θα μιλήσουμε για την γραμμική ορμή και είναι και το τελευταίο κεφάλαιο το οποίο θα συμπεριληφθεί στην ύλη της πρώτης πρόοδου που θα έχουμε στο τέλος του Οκτώβρη. Τα προερχόμενα του κεφαλαίου θα είναι η σχέση της ορμής και της δύναμης, η διατήρηση της ορμής, θα ορίσουμε την κρούση και την όθηση, διατήρηση ενέργειας και ορμής της κρούσης, ελαστικές κρούσεις σε μία διάσταση, ανελαστικές κρούσεις, κρούσεις σε πολλές διαστάσεις, θα συζητήσουμε το κέντρο της μάζας και τη μεταφορική κίνηση και το κέντρο της μάζας. Η ορμή είναι μία διαγιασματική ποσότητα που προσδιορίζεται από τη σχέση ορμή ίσον μάζα επί την ταχύτητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι η ορμή είναι ανάλογη της ταχύτητας και η σταθερά αναλογίας είναι η μάζα. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής μας δίνει την δύναμη. Δηλαδή, το συνολικό άθροισμα των δυνάμεων, το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται πάνω σε ένα σώμα, είναι ίσο με την μεταβολή της ορμής. Η απόδειξη είναι σχετικά εύκολη, γιατί τι ξέρουμε από τον ορισμό της ορμής, μη επί δε, το μη είναι σταθερό, άρα βγαίνει έξω, και έχουμε μη επί δε δε ως προς δε τε. Η μεταβολή της ταχύτητας όμως είναι η επιτάχυνση και επομένως μάζα επιτάχυνση είναι ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα, δηλαδή η δύναμη. Ένας καλός παίκτης του τένις μπορεί να σερβίρει την μπάλα με ταχύτητα 55 μέτρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 200 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν η μπάλα ζυγίζει περίπου 60 γραμμάρια και παραμένει σε επαφή με τη ρακέτα για περίπου 4 μιλισεκόν, βρείτε τη μέση δύναμη που ασκείται στην μπάλα. Είναι αρκετή η δύναμη αυτή για να σηκώσει ένα άτομο 60 κιλών. Τι είπαμε, ορίσαμε προηγουμένως, είπαμε ότι η δύναμη είναι η μεταβολή της ορμής και επομένως, μεταβολή της ορμής, αν τη γράψαν μέση ταχύτητα, γιατί στον ορισμό προηγουμένως το είχαμε γράψει σαν διαφορικό, κατά προσέγγιση λοιπόν μπορούμε να το γράψουμε σαν μέση, δηλαδή το δέλτα. Τελική ορμή μείον την αρχική ορμή. Όπου μία 1 και V1 και μη 2 V2 είναι αρχική και τελική ορμές της μπάλας. Πόση είναι η αρχική ταχύτητα της μπάλας, στη διεύθυνση μας ενδιαφέρει, είναι 0. Τη χτυπάει ο τενίστας όταν είναι στην κορυφή, πετάει την μπάλα προς τα πάνω και τη χτυπάει όταν είναι σχετικά στάσιμη, ουσιαστικά στάσιμη. Η τελική ταχύτητα της μπάλας θα είναι 55 μέτρα το δευτερόλεπτο και αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό με τη μάζα της, θα μας δώσει την ορμή. Ο χρόνος μέσα στον οποίο γίνεται αυτή η μεταβολή της ταχύτητας είναι 4 μιλισεκόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση δύναμη που ασκεί η ρακέτα πάνω στο τόπο είναι 800 νιούτων. Για να ανυψώσουμε έναν άνθρωπο 60 κιλών, πόση δύναμη χρειάζεται, είναι μη επί τζέ, είναι το βάρος και επομένως 600 νιούτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις αυτές είναι τεράστιες. Η παροχή νερού σε ένα λάστιχο είναι 1,5 κιλό το δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα ροής είναι 20 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Πόση δύναμη ασκεί το νερό πάνω στο αυτοκίνητο, αγνοούμε το πιτσίλισμα, δηλαδή αυτό το οποίο φεύγει. Το νερό καθώς φεύγει το λάστιχο, έχει κάποια μάζα και έχει κάποια ταχύτητα. Επομένως, θα υπάρχει κάποια ορμή στην οριζόντια διεύθυνση, όπως την έχουμε ορίσει εδώ. Αν αγνοήσουμε προς το παρόν την βαρύτητα, δηλαδή και έχουμε μόνο, εν υποθέσουμε ότι έχουμε μόνο αυτή την οριζόντια συνηθώσα. Αν χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Νεύτωνα, το δεύτερο νόμο, στη μορφή που έχουμε γράψει σε σχέση με την ορμή, δηλαδή ότι η δύναμη είναι η μεταβολή της ορμής, τότε μπορούμε να, και με τον τρίτο νόμο, η δύναμη που ασκείται πάνω σε ένα αντικείμενο είναι συναντίθετη με την αντίδραση, το νόμο της δράσης αντίδρασης. Πόση είναι η μεταβολή της ορμής? Η αρχική ορμή είναι μη 1 επί δια 1, δηλαδή πόση είναι η παροχή δια η μάζα που φεύγει. Αν υποθέσουμε ότι αυτό γίνεται σε ένα δευτερόλεπτο, τότε έχουμε 1,5 κιλό νερού, θα είναι η μάζα, η οποία τρέχει με 20 μέτρα το δευτερόλεπτο. Άρα θα έχουμε 1,5 χιλιόγραμμα επί 20 μέτρα ανά δευτερόλεπτο δια 1 δευτερόλεπτο. Η τελική ταχύτητα, αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στο αυτοκίνητο και σταματάει, να αφήνουμε εκεί. Πόση λοιπόν θα είναι η δύναμη? Η δύναμη λοιπόν θα είναι ίσον με μείον 30 νιούτων. Το μείον είναι ενδεικτικό της δύναμης που ασκεί, είναι η αντίδραση, δηλαδή η δύναμη που ασκεί το αυτοκίνητο, προκειμένου να σταματήσει το νερό.
Οι μετρήσεις, πειράματα, δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια μιας κρούσης η ορμή δεν μεταβάλλεται. Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω δύο σωματίδια τα οποία κινούνται μεταξύ, κινούνται κατεύθυνα το άλλο και συγκρούνται, η αρχική ορμή του συστήματος είναι ίσον με την τελική ορμή του συστήματος. Δηλαδή, μη α επί δ α συν μη β επί β β ίσον μη α δ α τόνος συν με β επί β β τόνος. Προσέξτε, επαναλαμβάνουμε εδώ ότι και επιθυμίζουμε μάλλον ότι οι ταχύτητες είναι δυνησμευτικά μεγέθη. Επομένως, δεν διατηρείται μόνο το μέτρο της ορμής, αλλά το διάνυσμα της ορμής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή βέβαια η υπόθεση και η σχέση υποθέτει ότι δεν έχουμε εξωτερικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Εφόσον λοιπόν εφαρμόσουμε τον νόμο του Νεύτωνα περί δράσης και αντίδρασης, βλέπουμε ότι εφόσον ο χρόνος της κρούσης είναι πολύ μικρός, ώστε να μην έχουμε την δράση εξωτερικής δύναμης, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, ο κανόνας, ο νόμος της διατήρησης ορμής προϋποθέτει ότι δεν έχω εξωτερικές δυνάμεις που έχουν επέμβει. Για κάθε δύναμη, λοιπόν, θα υπάρχει η αντίδρασή της και επομένως η ορμή διατηρείται. Για πολλά αντικείμενα, η μεταβολή της ορμής θα είναι το άθροισμα των μεταβολών των επιμέρους ορμών του κάθε σωματιδίου. Επομένως, όπου FA είναι η συνολική εξωτερική δύναμη στο αντικείμενο I. Επομένως, η συνολική μεταβολή στην ορμή θα είναι ίσο με το άθροισμα των μεταβολών των ορμών των σωματιδίων πάνω στα οποία ασκούνται αυτές οι δυνάμεις. Η αρχή διατήρησης ορμής μας λέει ότι όταν η συνολική εξωτερική δύναμη που ασκείται σε ένα σύστημα είναι 0, η συνολική ορμή παραμένει σταθερή. Η συνολική ορμή ενός απομονωμένου συστήματος παραμένει σταθερή. Εφόσον δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, σημαίνει ότι οι ταχύτητες δεν θα μεταβληθούν. Είναι συνδεδεμένο, δηλαδή, αυτή εδώ η διατήρηση ορμής είναι άμεση συνέπεια του νόμου του Νεύτωνα. Ένα βαγόνι ενός τρένου που είναι 10 τόνους α κινείται με ταχύτητα 24 με δευτερόλεπτο και συγκρούεται με ένα δεύτερο πανομοιό του παπαγόνι β που παραμένει ακίνητο. Εδώ στη φωτογραφία. Εάν τα δύο βαγόνια κλειδώσουν, ποια θα είναι η τελική ταχύτητά τους μετά την κρούση? Τι θα ισχύσει? Θα ισχύσει ο κανόνας διατήρησης ορμής. Πώς είναι η αρχική ορμή? Το βαγόνι β είναι ακίνητο και επομένως η μόνη ορμή που έχουμε είναι από το βαγόνι α, δηλαδή μη α επί δε α. Τα βαγόνια κολλάει το ένα με το άλλο, επομένως πόσοι θα είναι, και γίνεται ένα μεγάλο τρενάκι, πόσοι θα είναι η συνολική μάζα, μη α συν μη β. Με τι ταχύτητα θα τρέχουν, άγνωστο, αλλά και το α και το β τρέχουν με τη ταχύτητα. Επομένως, την τελική ορμή με τι θα ισούται, μη α συν μη β επί β τόνος, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η τελική ταχύτητα. Τι θα πρέπει να ισχύει? Αρχική ορμή, μη α επί δ α, ίσον την τελική ορμή, μη α συν μη β επί β τόνος. Από αυτές τις δύο, από αυτή την ισότητα, μπορούμε και λύνουμε για το β τόνος και μετά με αντικατάσταση βρίσκουμε ότι η τελική ταχύτητα θα είναι 12 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Βλέπουμε δηλαδή ότι εφόσον τα δύο σώματα έχουν ίδια μάζα και κολλήσουν το ένα με το άλλο, η τελική τους ταχύτητα θα είναι η μισή. Η διεύθυνση παράλληλη στην αρχική. Γιατί? Γιατί είναι διανυσματική ποσότητα. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε και την κίνηση ενός πυράβλου βάσει της αρχής διατήρησης ορμής. Υποθέτουμε ότι ο πύραυλος και τα καύσιμα αποτελούν ένα σύστημα και λαμβάνουμε υπόψη τη μεταβολή της μάζας. Ο πύραυλος αρχικά έχει ορμή 0. Αν τα καύσιμα το ξεφτούν προς τα αριστερά, τότε ο πύραυλος θα πρέπει να πάρει προς τα δεξιά, γιατί τόσο ώστε το άθροισμα των ορμών, των αερίων που εκτοξεύονται και του πυράβλου να είναι ίσον με το 0. Στην διατήρηση ορμής οφείλεται και η ανάκρουση όταν αν πυροβολήσουμε ή αν έχει πυροβολήσει ένα κυνηγητικό όπλο. Το όπλο λοιπόν, αν ζυγίζει 5 κιλά και εκτοξεύει μια σφαίρα που είναι μόνο 20 γραμμάρια, με ταχύτητα όμως πολύ μεγάλη, βλέπουμε ότι το χτύπημα, η ανάκρουση είναι σημαντική. Πώς είναι η αρχική ορμή του συστήματος? Είναι 0. Τίποτα δεν κινείται. Επομένως, το μη του βλήματος επί β του βλήματος είναι το μη της καραμπίνας επί το β της καραμπίνας, είναι ίσο με το 0. Τι θα συμβεί λοιπόν? Η σφαίρα θα φύγει προς τα δεξιά, επομένως υποχρεωτικά το όπλο θα πρέπει να φύγει προς τα αριστερά. Το βλέπουμε άλλωστε από αυτή τη οδοξία. Εφόσον η αρχική ορμή είναι 0, το ένα θα φύγει, οι ταχύτητες θα έχουν αντίθετο πρόσημο.
Γνωρίζουμε τις μάζες, γνωρίζουμε και την ταχύτητα της σφαίρας. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν πώς θα είναι η ταχύτητα ανάκτησης του όπλου και με αντικατάσταση βρίσκουμε ότι το αποτέλεσμα είναι μείον 2,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι η ταχύτητα ανάκτησης είναι πολύ μικρότερη από αυτή της σφαίρας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μάζα του όπλου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα της σφαίρας. Η Μαρία φοράει πέδιλα πάγου και αρχικά είναι ακίνητη πάνω στον πάγο. Πιάνεται από ένα έλκυθρο που κινείται πάνω σε πάγο με μηδενική τριβή και αρχίζει να κινείται μαζί του. Η ταχύτητα του έλκυθρου τι θα πάθει? Θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή? Εφόσον θα πρέπει να διατήρηθει η ορμή πριν προσκοληθεί η Μαρία πάνω στο έλκυθρο, ποιος έχει η ορμή από τα αρχικά? Η Μαρία έχει 0, διότι δεν κινείται. Το έλκυθρο έχει μια αρχική τιμή. Τι θα συμβεί μετέπειτα? Θα πρέπει να διατηρηθεί η ορμή. Εφόσον η μάζα του έλκυθρου έχει αυξηθεί, γιατί έχει προσθεθεί και η μάζα της Μαρίας, για να διατηρηθεί η ορμή η ίδια, τι θα πρέπει να πάθει η ταχύτητα? Να ελαττωθεί. Επομένως, η ταχύτητα θα πρέπει να μειωθεί. Αν η Μαρία μετά από λίγο αφήσει το έλκυθρο, τι θα συμβεί? Θα πρέπει η ορμή της Μαρίας, το άθροισμα των ορμών της Μαρίας και του έλκυθρου να παραμένει το ίδιο. Η ταχύτητα λοιπόν της Μαρίας και του έλκυθρου θα μείνει το ίδιο. Γιατί? Διότι είναι το έλκυθρο συν Μαρία επί ταχύτητα, μάζα Μαρίας επί το ταχύτητά της, επομένως βλέπουμε ότι η ταχύτητα και των δύο σωματίδιων θα παραμείνει σταθερή. Κατά τις κρούσεις, τα αντικείμενα παραμορφώνονται λόγω των μεγάλων δυνάμεων που αναπτύσσονται. Είπαμε ότι η δύναμη είναι η μεταβολή της ορμής.